Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Τομάς Καρανίκας, μιλώντας στην DRT, είπε ότι και φέτος οι υποψήφοι της Καρδίτσας διατηρούν την παράδοση των υψηλών βαθμολογιών, αν και σε σχέση με πέρυσι παρατηρείται υποχώρηση των αριστούχων. Από μία πρώτη ματιά που έχουμε από το όπως μας ενημερώνουν οι διευθυντές των λυκείων, ο νομός μας έχει πάντα μεγάλες επιτυχίες και επαληθεύεται αυτό το γεγονός. Βέβαια, από ότι επίσης από μία πρώτη ματιά δεν έχουμε πολύ υψηλές βαθμολογίες, δεν έχουμε δηλαδή πολλούς αριστούχους σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά συγκριτικά πρέπει να έχουμε στον ίδιο αριθμό επιτυχιών που είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς να έχουμε πιάσει τις τόσο υψηλές βαθμολογίες των προηγούμενων ετών. Θεωρώ ότι ο νομός έχει πάει αρκετά καλά. Στην θετική και στην τεχνολογική κατεύθυνση, όπως γνωρίζετε, είχαμε προβλήματα με τα μαθηματικά και με τη φυσική. Οι μαθητές μας, μια πρώτη εικόνα δείχνει ότι ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ θετικά. Πάντως, ο κ. Καρανίκας εκτιμά ότι η πτώση των βάσεων θα είναι γενική, με εξαίρεση κάποιες λίγες περιπτώσεις όπου αναμένεται να παραμείνουν σταθερές. Οι βάσεις μάλλον θα πέσουν σε όλα τα πεδία, εκτός από τις σχολές της πρώτης ζήτησης, ιατρικές, νομικές, που θα παραμείνουν μάλλον σταθερές. Έτσι δείχνουν. Είναι πολύ νωρίς ακόμη να βγάλουμε τέτοιο συμπέρασμα, αλλά η τάση είναι αυτή, να έχουμε μία πτώση γενικώς.